Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για όλα και για την ευκαιρία που μας δίνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή που προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να απαντάμε στις ερωτήσεις σας και να σχολιάζουμε τις θέσεις σας, τις διαφωνίες σας, για τις οποίες σας παρακαλούμε πάρα πολύ να μας στέλνετε όχι μόνο ερωτήσεις αλλά και διαφωνίες αν έχετε με όλα όσα λέμε, γιατί επαναλαμβάνουμε ότι δεν διεκδικούμε την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών, δεν πιστεύουμε ότι είμαστε αλάνθαστοι, δεν πιστεύουμε ότι είμαστε δάσκαλοι ή καθηγητές ή θεολόγοι, αλλά αντιθέτως πιστεύουμε ότι είμαστε μαθητές και οι μαθητές πάντοτε μελετούν, διαβάζουν, διορθώνουν τα λάθη τους, αλλά και αυξάνεται η επίγνωσή τους στα πράγματα του Θεού. Είμαστε λοιπόν μαθητές του Ιησού Χριστού, καθώς είναι γεγραμμένο ότι για πρώτη φορά οι μαθητές του Ιησού Χριστού ονομάστηκαν χριστιανοί στην Εκκλησία της Αντιοχίας. Σήμερα θα έχουμε μία ερώτηση από τον Γιώργο από την Αθήνα. Διαβάζω. Β' Πέτρου γάμα 10. Να το διαβάσω. Β' Πέτρου γάμα 10. Θέλει δε ελθεί η μέρα του Κυρίου, ως κλέπτης ενικτή, καθήνει οι ουρανοί, θέλουν συμπαρέλθει με σύριγμον, τα στοιχεία δε πειρακτούμενα θέλουν συνδιαλυθεί και η γη και τα εναυτή έργα θέλουν συγκατακαεί. Συνεχίζω. Β' Πέτρου γάμα 10. Σε αυτό το χωρίον της γραφής τι αποκαλύπτεται από το Λόγο του Θεού? Ότι η αρπαγή της Εκκλησίας, η δευτέρα παρουσία του Χριστού, η τελική κρίση και η παλιγγενεσία λαμβάνουν χώρα την ίδια μέρα και την ίδια στιγμή. Δεύτερον, πότε έρχεται, δηλαδή πότε θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος και πόσο θα βασιλεύσει? Τρίτη ερώτηση. Η Εκκλησία του Χριστού τελικά ποιον περιμένει, τον Χριστό ή τον Αντίχριστο? Και τέταρτη ερώτηση. Ποια είναι η πρώτη Ανάσταση και ποια είναι η τελευταία Ανάσταση? Αγαπητέ Γιώργο, πολλά ερωτήματα. Θα προσπαθήσουμε στο λίγο χρόνο τον οποίο έχουμε να ανταποκριθούμε με τη χάρη του Χριστού μας, μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού. Η αλήθεια είναι, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ότι παγκόσμια οι θεολογικές απόψεις για τις έσχατες ημέρες διαχωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι οι λεγόμενοι αχιλιαστές και η δεύτερη κατηγορία είναι οι λεγόμενοι χιλιαστές. Οι αχιλιαστές είναι αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ότι όλα όπως τα γράφεις, τα μας τα έγραψες, η αρπαγή της Εκκλησίας, η δευτέρα παρουσία, η τελική χρήση και η παλιγγενεσία θα γίνουν, θα λάβουν χώρα την ίδια ώρα και την ίδια στιγμή. Οι χιλιαστές είναι αυτοί οι οποίοι τις μέρες τις διαχωρίζουν. Είναι άλλη η μέρα της αρπαγής της Εκκλησίας, είναι άλλη μέρα της δευτέρας παρουσίας, είναι άλλη ημέρα της, όπως μας έγραψες, τελικής κρίσης και της παλιγγενεσίας. Τώρα, μέσα από το Λόγο του Θεού, έχουμε κι εμείς διαμορφώσει μία άποψη. Η άποψή μας είναι χιλιαστική, δηλαδή ότι δεν είναι μία στιγμή, δεν είναι μία μέρα, αλλά υπάρχουν διαφορετικές ημέρες που τις περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Θα συνεχίσω όμως με τις επόμενες ερωτήσεις, μέσα από τις οποίες πιστεύω ότι θα απαντηθεί και η πρώτη σου ερώτηση.
Πότε έρχεται, δηλαδή πότε θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος και πότε θα βασιλεύσει. Ναι, είναι μια σημαντική ερώτηση. Πότε, μαζί με την τελική κρίση και την παλιγενεσία ή κάποια άλλη στιγμή. Και τέλος, εγώ προσθέτω την ερώτησή σου, πότε είναι η Δευτέρα Παρουσία. Μέσα λοιπόν από το Λόγο του Θεού, εμείς βλέπουμε και ελπίζω σωστά, αλλά και αν δεν είναι σωστά, θα έρθει ο Θεός και θα μας αποκαλύψει το λάθος μας, πιστεύω, το οποίο εν πάση περιπτώσει ελπίζω να μην είναι, εάν υπάρχει τέτοιο λάθος σε μας ή σε κάποιους άλλους, σωτηρία του, γιατί εκείνο που λέει η Γραφή ότι πρέπει να κάνουμε είναι να αγρυπνούμε, να προσευχόμαστε, να προσέχουμε για να είμαστε πάντοτε έτοιμοι, γιατί καθήν ώρα δεν στοχάζεστε έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Άρα λοιπόν το κρίσιμο σημείο σε όλα αυτά είναι η ετοιμασία, να είμαστε έτοιμοι. Είτε αν θα γίνει όπως πιστεύουμε εμείς και θα προσπαθήσουμε να δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού η αρπαγή της Εκκλησίας ξαφνικά και μόνη της, και μετά θα περάσουν, όπως βλέπουμε εμείς μέσα από το Λόγο του Θεού, 7 χρόνια βασιλείας του Αντιχρίστου επί της γης, χωρίς να υπάρχει η Εκκλησία αλλά και η χάρις του Χριστού και η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, χωρίς δηλαδή να είναι αυτά τα 7 χρόνια που θα βασιλεύει ο Αντίχριστος η περίοδος της χάριτος, και εμείς πιστεύουμε ότι στα τέλος των 7 ετών, δηλαδή αφού περάσουν τα πρώτα 3,5 χρόνια, όπου οι άνθρωποι θα μπερδευτούν από τον Αντίχριστο πιστεύοντας ότι μερικοί, ακόμη και ο λαός Ισραήλ, ότι αυτός είναι ο Μεσσίας, όμως η Εκκλησία δεν θα υπάρχει και αυτό θα κηρύττουνε οι δύο προφήτες που αποκαλύπτονται στην Αποκάλυψη. Όλα αυτά θα τα πούμε πολύ σύντομα, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, λόγω του περιορισμένου του χρόνου. Θα αποκαλυφθούν λοιπόν, θα κηρύττουν το Λόγο του Θεού οι δύο προφήτες, και στο τέλος των 3,5 ετών, όταν θα γίνει και ο πόλεμος στον ουρανό και θα πρηχθεί ο διάβολος επί της γης, γιατί θα νικήσει ο Άγγελος Μιχαήλ, τότε θα μπούμε στα τελευταία 3,5 χρόνια, στα επόμενα 3,5 χρόνια που θα είναι τραγικά. Θα είναι η μεγάλη θλίψης, που τέτοια δεν έγινε ούτε πρόκειται να γίνει επί της γης. Άρα λοιπόν τα 7 χρόνια, στα 7 χρόνια αποκαλύπτεται η οργή του αρνίου, στα 3,5 τελευταία χρόνια και μάλιστα τις τελευταίες μέρες θα είναι οι θλίψεις που δεν θα έχει υπάρξει ούτε θα υπάρξει ποτέ επί της γης. Στα τελευταία 3,5 χρόνια το κήρυγμα θα το κάνουν άγγελοι. Και ξαφνικά θα φανερωθεί το σημείο του Υιού του ανθρώπου στον ουρανό. Και από εκεί και πέρα αρχίζει το τέλος της γης όπως την ξέρουμε, της ανθρωπότητος και της γης όπως το ξέρουμε. Θα γίνει η επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους, ενώ η αρπαγή της Εκκλησίας, όπως είπαμε, θα έχει προηγηθεί της αποκάλυψης του Αντιχρίστου, και τότε θα λάβει χώρα ο γάμος του αρνίου στον ουρανό, που θα τον κάνει ο Πατέρας, και ο γάμος του αρνίου θα είναι ο Ιησούς Χριστός και η νύμφη, η Εκκλησία, και οι φίλοι του νυμφίου που θα είναι οι προσκεκλημένοι. Και μετά το γάμο θα κατέβουν όλοι μαζί με τα πάντων των Αγίων στη Δευτέρα Παρουσία επί της γης, όπου θα υπάρξει η εκδίκηση του Ιησού Χριστού επί του Αντιχρίστου, του ψευδοπροφήτου, αλλά και όλων όσων δεν εδέχθησαν το Λόγο του Θεού και τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Ο διάβολος θα φυλακιστεί για 1,000 χρόνια, ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης που θα πλανήσουν την οικουμένη όλη θα ρυφθούν πρώτοι στη γέννα του πυρός, στην αιώνια κόλαση, και επί της γης θα βασιλεύσει ο Χριστός με τα πάντων των Αγίων για 1,000 χρόνια επάνω στους ανθρώπους οι οποίοι έβαλαν το χάραγμα, άρα έχασαν την αιώνια ζωή, την αιώνια ευλογία, και στα παιδιά τους που θα γεννηθούν σε ένα περιβάλλον το οποίο θα έχει αναγεννήσει τη γη, εννοώ το περιβάλλον, την κτήση, όπως λέει ο Λόγος του Θεού Ιησούς Χριστός, και τότε οι άνθρωποι θα ζουν 1,000 χρόνια, λέει η Γραφή. Και μέσα σε αυτά τα 1,000 χρόνια
γι' αυτό λέγονται χιλιαστές αυτοί που έχουν αυτή την άποψη, θα αυξηθεί πάλι ο πληθυσμός της γης και τότε θα λυθεί ο διάβολος και θα μαζέψει όλα τα έθνη να επιτεθούν και πάλι εναντίον του Ιησού Χριστού και των ανεστημένων και του ανεστημένου λαού του. Όμως τότε θα έρθει η τελική κρίση, η γη αυτή και η ουρανή αυτή θα παρέλθουν, ο διάβολος θα ρυφθεί στη γέννα του πυρός, τελική κρίση, θα λάβει χώρα η δεύτερη Ανάσταση που θα είναι όλων αυτών που δεν αναστήθηκαν με την πρώτη Ανάσταση, την πρώτη Ανάσταση της Εκκλησίας με την αρπαγή και την πρώτη Ανάσταση των φίλων του νυμφίου με την επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους. Θα στηθεί ο θρόνος, ημέν όπως λέει ο Ιησούς Χριστός ότι ο Ιησούς Χριστός θα κρίνει ζώντας και νεκρούς, θέτοντας εκ δεξιών τα πρόβατα όπως κάνει ο Τσοπάνης, ο Ποιμένας, και εξ αριστερών τα ερήφια, και εις μεν τα πρόβατα θα πει έλθετε η ευλογημένη του Πατρός μου, κληρονομήστε τη γη που είναι ετοιμασμένη για σας προκαταβολής κόσμου, και προς τους εξ αριστερών στα ερήφια θα πει υπάγεται η καταραμήνη του Πατρός μου εις το πύρτο εξώτερον, το ετοιμασμένο όχι για τους ανθρώπους, για το διάβολο και τους αγγέλους αυτού, αλλά πηγαίνετε μαζί με αυτούς, γιατί δεν εκλέξατε Ιησούν Χριστόν και τον απορρίψατε, αλλά εκλέξατε να ζείτε μακριά από τον Χριστό, μακριά από το φως, μακριά από την αλήθεια, στο σκοτάδι, στο ψέμα και στην απώλεια. Και τότε θα αποκαλυφθεί η Νέα Ιερουσαλήμ που θα κατεβεί από τον ουρανό και οι άνθρωποι του Θεού ενεστημένοι θα βασιλεύουν στους αιώνες των αιώνων. Αυτό εν γέννη είναι το σχέδιο όπως εμείς το βλέπουμε μέσα από τη Γραφή. Στο ερώτημα σου λοιπόν πότε θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος και πότε θα βασιλεύσει και πόσο θα βασιλεύσει, πάμε στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικείς και διαβάζω από το δεύτερο κεφάλαιο και το πρώτο εδάφιο. Σας παρακαλούμε δε αδελφοί περί της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της εις αυτόν επισυνάξεως ημών. Θεωρούμε λοιπόν ότι εδώ αναφέρεται σε δύο μέρες, στην παρουσία, τη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως θα δούμε και παρακάτω. Πρώτον, και της εις αυτόν επισυνάξεως ημών, που είναι η αρπαγή της Εκκλησίας, όπως και πάλι θα δούμε παρακάτω. Σας παρακαλούμε, επαναλαμβάνω, σας παρακαλούμε δε αδελφοί, περί της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της αυτών επισυνάξεως ημών, να μην σαλευθείτε ταχαίως από του φρονήματός σας, μηδέν αθορυβήστε, μήτε δια πνεύματος, μήτε δια λόγου, μήτε δια επιστολής, ως γραφωμένης ηφημών, ότι τάχα επλησίασεν η ημέρα του Χριστού, η Δευτέρα παρουσία. Θα το δούμε όμως και παρακάτω. Ας μη σας εξαπατήσει της κατ' ουδένα τρόπο, διότι δεν θα έλθει η μέρα εκείνη της Δευτέρας παρουσίας, αν δεν έλθει πρώτον η αποστασία και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας, ο αντικείμενος και υπερερώμενος, εναντίον εις πάντα λεγόμενων Θεών σέβασμα, ώστε να καθίσει στον ναό του Θεού ως Θεός, αποδεικνύωνε αυτόν ότι είναι Θεός. Δεν θα έρθει λοιπόν η Δευτέρα παρουσία, εάν δεν αποκαλυφθεί πρώτα η αποστασία, αν δεν έρθει η αποστασία και αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος. Συνεχίζει. Και τώρα γνωρίζετε εκείνο το οποίο κολλεί αυτόν τον Αντίχριστο ώστε να αποκαλυφθεί στον εαυτό, εν το εαυτού καιρών. Υπάρχει λοιπόν κάποιος που τον εμποδίζει να αποκαλυφθεί και μάλιστα το κείμενο λέει ο κατέχων, που είναι ακόμη πιο σωστό, που έχει την εξουσία να τον εμποδίσει να αποκαλυφθεί, έχει μεγαλύτερη εξουσία από το διάβολο, ο οποίος θέλει να τον αποκαλύψει, και βέβαια μεγαλύτερη εξουσία από το διάβολο δεν έχει κανένας άλλος παρά μόνο ο Χριστός, που είναι η κεφαλή της Εκκλησίας και η Εκκλησία που είναι το σώμα του Χριστού, καθώς μας βεβαιώνει ο Χριστός ότι αυτός που κατοικεί μέσα μας, ο Λόγος του Θεού μας βεβαιώνει, είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που κατοικεί στον κόσμο. Ο μόνος λοιπόν που έχει την εξουσία να εμποδίζει, να αποκαλύψει ο διάβολος τον δούλο του τον Αντίχριστο,
Πιστεύουμε, θεωρούμε βάσιμα ότι είναι ο Χριστός με την Εκκλησία Του και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και συνεχίζει. Τώρα λοιπόν, επαναλαμβάνω, γνωρίζετε εκείνο το οποίο εμποδίζει αυτόν, ώστε να αποκαλυφθεί στον καιρό του. Όμως το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται. Το μυστήριο, μυστηριωδώς δηλαδή, η ανομία ενεργείται και ο Αντίχριστος εργάζεται. Γιατί θα αποκαλυφθεί, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Και συνεχίζει. Μόνον, ξαναδιαβάζω, διότι το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται. Μόνον έως να εκβληθεί εκ μέσου ο κολλίον τώρα, ο κατέχων. Το κατέχων και ο κατέχων, λέει το κείμενο. Και το μόνο πρόσωπο που είναι και το ουδέτερο αλλά και ο αρσενικό είναι ο παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας. Αυτός λοιπόν που είναι ο Κύριος, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στη δεύτερη επιστολή του προς Κορινθίους. Το πνεύμα το Άγιο είναι ο Κύριος. Και όπου υπάρχει το πνεύμα το Άγιο, εκεί υπάρχει ελευθερία. Και όσο υπάρχει το πνεύμα το Άγιο, θα υπάρχει ελευθερία. Όταν θα φύγει το πνεύμα το Άγιο με την αρπαγή της Εκκλησίας, πάβει να υπάρχει στην ανθρωπότητα ελευθερία. Αλλά υπάρχει η δυναστεία του καταδυνάστη, που είναι ο διάβολος, με τον δούλο του, τον Αντίχριστο και τον άλλο δούλο του, τον ψευδοπροφήτη. Συνεχίζω. Μόνον έως να εκβληθεί εκ μέσου ο κολλίον τώρα και τότε θα αποκαλυφθεί ο άνομος ο Αντίχριστος, τον οποίον ο Κύριος θα απολέσει, όπως είπαμε, με το πνεύμα του στόματος αυτού και θα εξαφανίσει με την επιφάνεια της παρουσίας αυτού. Με τη δευτέρα παρουσία θα τον εξαφανίσει. Δηλαδή πού θα τον ρίξει? Στη γένα του πυρός, αυτόν και τον ψευδοπροφήτη. Πότε? Στη δευτέρα παρουσία, με την επιφάνεια της παρουσίας αυτού. Άρα μέσα από το Λόγο του Θεού εμείς βλέπουμε ότι ο Αντίχριστος θα αποκαλυφθεί, σύμφωνα με τη δεύτερη σου ερώτηση, πριν, μετά την αρπαγή της Εκκλησίας. Πρώτα θα έρθει ο Κύριος να πάρει την Εκκλησία του και ύστερα θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος. Στην θεολογική άποψη των χιλιαστών, δηλαδή ότι δεν είναι μία μέρα, η αρπαγή, η δευτέρα παρουσία, η τελική κρίση και η παλιγενεσία. Στην θεολογική λοιπόν άποψη αυτών των χιλιαστών υπάρχουν πάλι διαφορετικές απόψεις θεολογικές. Η πρώτη είναι ότι η αρπαγή θα γίνει πριν αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος, πράγμα το οποίο είπαμε και εμείς σήμερα ότι πιστεύουμε. Υπάρχει όμως και η άλλη άποψη, ότι ο Αντίχριστος θα αποκαλυφθεί στα 3,5 χρόνια και μάλιστα στηρίζεται εκεί που αναφέρεται, και δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, στην Αποκάλυψη, στο ΙΓ κεφάλαιο, όπου ο διάβολος πέφτει στη γη και αποκαλύπτεται μέσα από τη θάλασσα το θηρίο που είναι ο Αντίχριστος και μέσα από την ξηρά το δεύτερο θηρίο, ο ψευδοπροφήτης. Εμείς θεωρούμε μέσα από το Λόγο του Θεού ότι αυτό δεν είναι σωστό. Επίσης υπάρχει όμως και η άλλη άποψη, ότι θα εμφανιστεί, θα λάβει χώρα η αρπαγή της Εκκλησίας λίγο πριν τη δευτέρα παρουσία. Και το στηρίζουν εκεί που αναφέρεται για την επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους. Εμείς θεωρούμε ότι αυτές οι δύο απόψεις δεν είναι σωστές και στηριζόμαστε πάλι στο Λόγο του Θεού, μάλιστα για την ωραία παραβολή του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, τις 10 Παρθένες, όταν ακούστηκε κραυγή εν το μέσο της νυχτός ιδού ο νυμφίος έρχεται, που είναι δεν είναι άλλη από την αρπαγή της Εκκλησίας, όταν ξύπνησαν και οι 10 Παρθένες, γιατί εκοιμώνται, οι 5 μωρές Παρθένες που δεν είχαν λάδι, ζήτησαν από τις 10 φρόνιμες, οι οποίες σου είπαν δεν μπορούμε, δεν φτάνει και για τους δυο μας, πηγαίνετε να αγοράσετε. Και πήγαν και αγόρασαν. Αλλά όταν ήλθαν είχε κλειστεί η πόρτα. Όμως στην περίοδο της εφταετίας οι πιστοί δεν θα μπορούν ούτε να αγοράσουν ούτε να πουλήσουν. Και ενώ οι πιστοί αυτοί που δεν θα βάλουν το χάραγμα. Όμως οι 5 μωρές πήγαν να αγοράσουν. Άρα μπορούσαν. Δεν ξέρω πόσο ισχυρό είναι αυτό το επιχείρημα. Όμως το πιο ισχυρό επιχείρημα κατά την άποψή μας
μέσα από το Λόγο του Θεού, είναι ότι από τη στιγμή που μπαίνουμε στις σφραγίδες της Αποκάλυψης, στις σάλπιγγες και στις πληγές, πουθενά δεν εμφανίζεται η Εκκλησία, και βεβαίως η Εκκλησία έχει αποστολή, και ο Απόστολος Πέτρος το λέει πάρα πολύ ωραίο αυτό, λέγοντας ότι είναι έθνος Άγιον, γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, λαός τον οποίον απέκτησε ο Θεός για να εξαγγείλει, να εξαγγείλεται τις αρετές εκείνου. Η αποστολή λοιπόν της Εκκλησίας να εξαγγείλει τις αρετές του Θεού, τις αρετές του Χριστού. Όμως μέσα στην Αποκάλυψη δεν φαίνεται να κηρύττει η Εκκλησία, αντιθέτως φαίνονται να κηρύττουν οι δύο προφήτες, όπως είπαμε, τους οποίους εθανάτωσε στα πρώτα τρεις, στο τέλος των πρώτων 3,5 ετών ο Αντίχριστος, και συνεχεία οι άγγελοι από τον ουρανό. Η περίοδος είναι τραγική, δύσκολη, είναι εκδίκηση του αρνίου, και να το δούμε και από μέσα αυτό στην Αποκάλυψη, όταν αρχίζει, αναφέρεται στην έκτη σφραγίδα, δηλαδή στο έκτο κεφάλαιο και στο 16 εδάφιο, διαβάζω, και λέγουσι προς τα όρη οι άνθρωποι και προς τα σπέτρας, πέσατε φημάς και κρύψατε ημάς από προσώπου του καθημένου επί του θρόνου και από της αργής του αρνίου. Άρα λοιπόν η εφταετία του Αντίχριστου είναι η οργή του αρνίου, από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία στιγμή. Όμως τα τελευταία 3,5 χρόνια είπαμε πως είναι η μεγάλη θλίψη που δεν έγινε ποτέ. Άρα λοιπόν στο ερώτημά σου, πότε έρχεται και πότε θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος και πόσο θα βασιλεύσει, η άποψή μας μέσα από το Λόγο του Θεού είναι θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος μετά την αρπαγή της Εκκλησίας και θα βασιλεύσει τα 7 χρόνια της Αποκάλυψης. Τρίτη ερώτηση, η Εκκλησία του Χριστού ποιον περιμένει τελικά, τον Χριστό ή τον Αντίχριστο? Η ίδια απάντηση δίνουμε, καθώς είναι γεγραμμένο στην επιστολή προς Θεσσαλονικείς, διαβάζω από Α Θεσσαλονικείς, από το 4ο κεφάλαιο και 15 εδάφιο. Διότι τούτο σας λέγουμε δια του λόγου του Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες, όσοι απομένουμε εις την παρουσία του Κυρίου, δεν θα προλάβουμε τους κοιμηθέντες, να πεθάνουμε δηλαδή εμείς οι ζώντες οι χριστιανοί, επειδή αυτός ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, θα κατεβεί από ουρανού με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού και οι αποθανόντες εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτον. Άρα είναι για την Εκκλησία, οι αποθανόντες εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτον και έπειτα εμείς οι ζώντες εν Χριστώ, όσοι απομένομεν, θέλουμε αρπαχθεί με ταυτόν εν εφέλες εις απάντηση του Κυρίου εις τον αέρα. Αυτή είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Αρπαγή της Εκκλησίας. Θα στείλει, θα δώσει το έναυσμα ο Πατέρας με τη σάλπιγγα από τον ουρανό και με κέλευσμα και φωνή αρχαγγέλου θα ακουστεί, ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθεται εις απάντηση αυτού, και θα έρθει ο Χριστός να παραλάβει την Εκκλησία του, τους αποθανόντες δηλαδή εν Χριστώ και τους ζώντας εν Χριστώ ταυτόχρονα. Άρα λοιπόν η Εκκλησία περιμένει τον Χριστό, και σε καμία περίπτωση μέσα από το Λόγο του Θεού, κατά τη γνώμη μας, δεν περιμένει τον Αντίχριστο. Γιατί ο Αντίχριστος θα αποκαλυφθεί εφόσον εκβληθεί ο έχων την εξουσία να εμποδίζει το διάβολο να αποκαλύψει το δούλο του, τον Αντίχριστο, όπως είπαμε. Επίσης θέλω να τονίσω αυτό που είπα και προηγούμενα, για να κάνουμε το διαχωρισμό το μεγάλο μεταξύ αρπαγής της Εκκλησίας και επισύναξης των Αγίων από τους Αγγέλους, και θα διαβάσω από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. Διαβάζω το 29 εδάφιο στο 24 κάπα δέλτα κεφάλαιο. Ευθύς δε μετά τη θλίψη των ημερών εκείνων, ο ήλιος θέλει σκοτιστεί και η σελήνη δεν θέλει δώσει το φέγγος αυτής, και οι αστέρες θέλουν πέσει από του ουρανού και οι δυνάμεις των ουρανών θέλουν συσσαλευθεί. Εδώ είναι η μεγάλη θλίψη, όπου πραγματικά τα πάντα σαλεύονται,
ο ήλιος, η σελήνη, τα αστέρια, οι δυνάμεις των ουρανών, και τότε, λέει η Γραφή, θα φανεί το σημείο του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό. Και τότε θα θρηνήσουν όλες οι φυλές της γης και θα δούνε τον Υιό του ανθρώπου ερχόμενον επί των εφελών του ουρανού με τα δυνάμεως και δόξης πολλής. Και θέλει αποστείλει τους αγγέλους αυτού με τα σάλπιγκος φωνής μεγάλης, και θέλουσι συνάξει τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων από άκρου ουρανών έως άκρου ουρανών. Εδώ λοιπόν είναι η επισύναξη των Αγίων. Ποιων Αγίων? Των φίλων του Αρνίου, που είναι η Παλαιά Διαθήκη, αλλά και όλοι όσοι δεν έλαβαν χάραγμα, φωνευθέντες ημί, στην εφταετία του Αντιοχριστού, μέσα στην περίοδο ιδιαιτέρως της Μεγάλης Θλίψης. Αυτούς δεν θα έρθει να τους παραλάβει ο Χριστός. Χριστός θα παραλάβει την Εκκλησία Του. Αλλά ο Θεός θα στείλει τους αγγέλους να επισυνάξουν, να συνάξουν τους εκλεκτούς του Θεού από τους τέσσερις ανέμους, από τον άκρον των ουρανών έως άκρον αυτών. Και τότε όλοι μαζί, αν πάμε στην Αποκάλυψη και διαβάσουμε από το Ιώτα Θήτα κεφάλαιο, το 6 εδάφιο, διαβάζω: «Και ήκουσα ως φωνή όχλου πολλού και ως φωνή υδάτων πολλών και ως φωνή βροντών ισχυρών λεγόντων Αλληλούια, διότι ευασίλευσεν Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ. Ας χαίρομεν και ας αγαλώμεθα και ας δώσομεν την δόξαν εις αυτόν, διότι ήλθεν ο γάμος του Αρνίου και η γηνή, η Εκκλησία, η γηνή αυτού ητίμασεν τον εαυτό της και δόθη εις αυτή να ενδυθεί βύσινον καθαρών και λαμπρών, ολόλευκες στολές. Διότι το βύσινον, που είναι το λευκό, το καθαρό λευκό, είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Και λέγει προς εμέ: γράψον μακάρι και κλειμένη εις τον δείπνον του γάμου του Αρνίου». Εδώ είναι και κλειμένη στο δείπνο του γάμου του Αρνίου, που είναι οι φίλοι του νυμφίου, αυτοί οι οποίοι επισυνάχθησαν από τους αγγέλους στο τέλος της εφταετίας πριν τη Δευτέρα Παρουσία, που ακολουθεί και λέγει: πρόσεχε, και συνεχίζω, και λέγει το ξαναδιαβάζω από το 9, και λέγει προς εμέ: γράψον μακάρι και κλειμένη στον δείπνο του γάμου του Αρνίου, και λόγει προς εμέ ούτε είναι η αληθινή λόγη του Θεού. Και στη συνέχεια στο 11 εδάφιο: και είδον τον ουρανόν ανεωγμένον, και ειδού ύπος λευκός, και ο καθήμονος επ' αυτών πιστός και αληθινός, και κρίνει και πολεμεί εν δικαιοσύνη. Η δε οφθαλμή αυτού ήσαν ως φλόξ πυρός, και επί της κεφαλής αυτού διαδήματα πολλά, και είχε όνομα γεγραμμένον, το οποίο ουδής γνωρίζει η μη αυτός. Και ήτο ενδεδειμένος, σημάτιον βεβαμένων με αίμα, και καλείται το όνομα αυτού ο λόγος του Θεού, και τα στρατεύματα τα εν του ουρανό οικολούθουν αυτών, εφήπων λευκών ενδεδειμένη βύσινων λευκών και καθαρών. Και εκ του στόματος αυτού εξέρχεται ρομφαία κοπτερά, δια να χτυπά με αυτόν τα έθνη, και αυτός θέλει ποιμάνει αυτούς εν ράβδο σιδηρά, και αυτός θέλει πατή των ελληνών του Θεού, του θυμού και της οργής του Θεού του Παντοκράτορος, και επί το ημάτιον και επί των μυρών αυτού έχει γεγραμμένον το όνομα Βασιλεύς Βασιλέων και Κύριος Κυρίων. Κατεβαίνει λοιπόν με τη Δευτέρα Παρουσία Του, με την επιφάνεια της παρουσίας Του αυτού, ο Ιησούς Χριστός με τα πάντων των Αγίων και των ανθρώπων Αγίων που έχουν λάβει μέρος στην Πρώτη Ανάσταση, αλλά και των αγγέλων αυτού, για να λάβει χώρα η μάχη του Αρμαγεδόνος, η οποία θα γίνει εκεί στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ, όπως λέγει ο Λόγος του Θεού. Και μάλιστα διαβάζω για αυτή τη μάχη του Αρμαγεδόνα από το 17 εδάφιο: «Και είδον έναν άγγελον ιστάμενον εν το ηλίο, και έκραξε με τα φωνής μεγάλης λέγον, προς πάντα τα όρνεα τα πετώμενα εις το μεσουράνημα. Έλθετε και συνάγεστε εις τον δείπνον του μεγάλου Θεού, δια να φάγετε σάρκας βασιλέων και σάρκας χιλιάρχων και σάρκας ισχυρών και σάρκας ύπων και των καθημένων επ' αυτών και σάρκας πάντων ελευθέρων και δούλων και μικρών και μεγάλων». Εδώ, αυτή είναι η μάχη του Αρμαγεδόνα, η οποία λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της Δευτέρας Παρουσίας, όπου διαβάζω στο 19: «Και είδον το θηρίον και τους βασιλείς της γης και τα στρατεύματα αυτών συνηγμένα δια να κάμωση πόλεμον», η μάχη του Αρμαγεδόνα, «με τον καθήμενον επί του ύπου και με το στράτευμα αυτού.
Όμως η εξέλιξη δεν είναι πόλεμος και επιάστη το θηρίον, αυτή είναι η εξέλιξη, και μετά τούτο ο ψευδοπροφήτης, ο οποίος έκαμε τα σημεία ενώπιον αυτού, με τα οποία επλάνησε τους λαβώντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας την εικόνα αυτού. Ζώντες ερήφθησαν οι δύο, δηλαδή ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης, εις τη λίμνη του πυρός την γεωμένη με το θείον. Και οι λοιποί εφωνεύθησαν, όλα τα στρατεύματα δηλαδή του Αντίχριστου και του ψευδοπροφήτη, οι λοιποί εφωνεύθησαν την ροφέαν του καθημένου επί του ύπου, την εξερχομένη εκ του στόματος αυτού, και πάντα τα όρνια εχορτάστησαν εκ των σαρκών αυτών. Και έτσι τέλειωσε η μάχη του Αρμακεδόνα με συντριπτική νίκη βεβαίως του Ιησού Χριστού επί των στρατευμάτων του Αντίχριστου και του ψευδοπροφήτου, τους οποίους έριξε τους δύο στη γέννα του πυρός και φώνευσε όλα τα στρατεύματα. Και στη συνέχεια, και είδον άγγελον, διαβάζω από το 20 κεφάλαιο, και είδον άγγελον καταβαίνοντα εκ του ουρανού, ως είχε το κλειδίον της Αβύσσου, και άλυσιν μεγάλη είναι τη χείρη αυτού, και επίασε τον δράκοντα τον όφιν των αρχαίων, ο οποίος είναι ο διάβολος και ο Σαταμάς, και έδεσε αυτόν 1000 χρόνια, και έριξε αυτόν εις την Άβυσσον, και έκλεισεν αυτόν, και εσφράγισεν επάνω αυτού, για να μην πλανήσει τα έθνη πλέον, έως σου πληρωθώσει τα 1000 έτη. Και μετά ταύτα πρέπει να λυθεί δια λίγων καιρών, και διαβάζω από το 7 εδάφιο, και όταν πληρωθώσει τα 1000 έτη θέλει λυθεί ο Σατανάς εκ της φυλακής αυτού και θέλει εξέλθει δια να πλανήσει τα έθνη τα εις τας τέσσερας γωνίας της γης και τον Γό και τον Μαγό, δια να συνάξει αυτούς εις τον πόλεμον, τον οποίον ο αριθμός είναι ως ο άμος, τον οποίον ο αριθμός είναι ως η άμος της θαλάσσης. Και ανέβησαν επί το πλάτο της γης και περικύκλωσαν το στρατόπεδο των Αγίων και την πόλη την αγαπημένη, αλλά κατέβη πύραπο του Θεού εκ του ουρανού και κατέφαγε αυτούς. Και έτσι ο διάβολος, ο πλανών αυτούς ερήφθη στη λίμνη του πύρος και του θείου, όπου είναι ήδη πριν από 1000 χρόνια ρηγμένο το θηρίον και ο ψευδοπροφήτης, και εκεί θα βανασανίζονται ημέρα και νύχτα εις τους αιώνες των αιώνων. Έγινε πια και η τελευταία επίθεση του διαβόλου μετά την ελευθερία του από τα 1000 χρόνια. Και τώρα μπαίνουμε στην δεύτερη Ανάσταση και στην τελική κρίση. Διαβάζω. «Κι είδον θρόνων μέγαν, λευκών, και των καθήμενων επ' αυτού, από του προσώπου του οποίου έφυγε η γη και ο ουρανός, τέλειωσε, παρήλθε ο παλαιός ουρανός και η παλαιά γη, και δεν ευρέθη τόπος δι' αυτούς, και είδον τους νεκρούς, μικρούς και μεγάλους ισταμένους ενώπιον του Θεού. Και τα βιβλία ενύχθησαν, και βιβλίων άλλων ενύχθη, το οποίο είναι της ζωής. Και εκρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων εν της βιβλής κατά έργα αυτών. Και έδωκεν η θάλασσα τους εναυτοί νεκρούς, και ο θάνατος και ο Άδης έδωκαν τους εναυτείς νεκρούς, και εκρίθησαν έκαστος κατά το έργα αυτών. Και ο θάνατος και ο Άδης ερήφθησαν στη λίμνη του πυρός, ούτως είναι ο δεύτερος θάνατος. Και ώστις δεν ευρέθηκε γραμμένος εν το βιβλίο της ζωής, ερήφθη στη λίμνη του πυρός». Άρα λοιπόν υπάρχει η πρώτη Ανάσταση και η τελευταία Ανάσταση. Η τελευταία Ανάσταση είναι αυτή που λαμβάνει χώρα μετά τη Δευτέρα Παρουσία, και θα κριθούν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι θα λάβουν μέρος στη δεύτερη Ανάσταση. Και είπαμε η πρώτη Ανάσταση είναι για μέν την Εκκλησία η αρπαγή, για δε τους άλλους Αγίους της Παλαιάς Διαθήκης και τους εσφαγμένους της Εφταετίας που δεν έλαβαν το χάραγμα εν γέννη του 666 του ονόματος του Αντίχριστου. Η δεύτερη αυτή Ανάσταση λαμβάνει χώρα πριν την τελική κρίση, όπου πια ο Κύριος διαχωρίζει τα πράγματα, βάζοντας τους μεν όσοι ευρέθησαν τα ονόματά τους γραμμένα στο βιβλίο της ζωής, η ζωή είναι αιώνιον, όσων δεν ευρέθησαν τα ονόματά τους στο βιβλίο της ζωής, εις κρίσιν και κόλασιν αιώνιον. Και τέλος, η παλιγγενεσία, ΚΑΑ, μετά από όλα αυτά, στη συνέχεια έρχεται η παλιγγενεσία, αφού δηλαδή η μεν αναστήθηκαν με την πρώτη Ανάσταση ζωή αιώνιων, οι δε με τη δεύτερη Ανάσταση αναστήθησαν εις κόλαση αιώνιων και ρήφθησαν στη λίμνη του πυρός, μετά ακολουθεί η παλιγγενεσία, και είδον
ουρανέων νέων και γη νέαν, διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε και η θάλασσα πλέον δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη, αυτούς που ζούμε τώρα, τέλειωσαν. Νέοι ουρανοί και νέα γη, νέων ουρανών και νέαν γη, όπου δικαιοσύνη θα κατοικεί, γι' αυτό και λέμε παλιγενεσία, δηλαδή παλιγέννηση, όπου μέσα σε αυτή, σε αυτό το νέο ουρανό και στη νέα γη θα υπάρξει η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, και θέλει σκηνώσει ο Θεός μετά αυτών, και αυτοί θέλουν συνείστε λαοί αυτών, και αυτός ο Θεός θέλει είστε μετά αυτών Θεός αυτών, και θα εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από τον οφθαλμόν αυτών, και θάνατος δεν θα υπάρχει πλέον, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος δεν θα υπάρχει πλέον, διότι τα πρώτα παρήλθον. Και εν τέλει διαβάζω από το ΚΒ κεφάλαιο και 5 εδάφιο, και νίξ δεν θα είναι εκεί, στο νέο ουρανό και στη νέα γη, και δεν θα έχουν χρίαν λίχνου και φωτός ηλίου, διότι ο Κύριος ο Θεός θα φωτίζει αυτούς, και θα βασιλεύσουν οι ανεστημένοι πια του Κυρίου εις τους αιώνες των αιώνων. Αυτό είναι συνοπτικά το σχέδιο του Θεού, αγαπητέ Γιώργο από την Αθήνα. Θα επανέλθω όμως τελικά στο πρώτο σου ερώτημα, το οποίο είναι και η αιτία της εκπομπής αυτής, που αναφέρεις στην επιστολή του Πέτρου Β, γάμα 18, 3-18, διαβάζω: «Θέλει δε ελθεί η μέρα του Κυρίου σκλέπτησε νυχτή, καθήνει η ουρανή θέλουση παρέλθει με συρριγμό, με πάταγο», λέει το κείμενο, «τα στοιχεία δε πειρακτούμενα θέλουση διαλυθεί, και η γη και τα εναυτή έργα θέλουση κατακαθεί, και στη συνέχεια νέα γη, κατά δε την υπόσχεση αυτού, νέος ουρανός και νέα γη προσμένομαι εν εις δικαιοσύνη κατοικεί». Εδώ λοιπόν εμφανίζεται σαν μία μέρα. Για να καταλάβουμε όμως το νόημα αυτού το οποίο γράφεται από τον Απόστολο Πέτρο, διαβάζω από το 8 εδάφιο: «Ένδε τούτο, ας μη σας λανθάνει αγαπητοί, ότι παρακυρίω μία ημέρα είναι ως χιλιαέτη, και χιλιαέτιος ημέρα μία. Δεν βραδίνει ο Κύριος την υπόσχεση αυτού, ως την εσλογίζονται τούτο βραδίτητα, αλλά μακροθυμήσει μας, μη θέλω να απολεστώσει τιμές, αλλά πάντες να έλθωσει εις μετάνοια». Μιλάει λοιπόν για αυτή τη μία μέρα που παρακυρίω είναι χιλιαέτη, και αρχίζει και θέλει ελθεί η μέρα του Κυρίου σκλέπτησε νυχτή, με την αρπαγή της Εκκλησίας, όπου καθήν ώρα δεν στοχάζεστε θα έρθει ο Κύριος και οι άνθρωποι θα είναι τρώγοντες, πίνοντες, αγοράζοντες, πολλούντες. Θα έχει εμφανιστεί ο Αντίχριστος που θα τους εμποδίζει να αγοράζουν και να πουλάνε αν δεν βάλουν το χάραγμα, αλλά αντιθέτως οι άνθρωποι θα είναι όπως τον καιρό του Νόε και του Λότ, που ζούνε μέσα σε απόλυτη αμαρτία, τρώγοντες, πίνοντες, νυμφεύοντες, νυμφευόμενοι, και μια και δυο και πολλές φορές, οικοδομούντες, φυτεύοντες, αλλά και αγοράζοντες και πολλούντες. Πράγμα το οποίο δεν θα μπορεί να συμβαίνει, όπως είπαμε, στην εφταετία του Αντίχριστου, γιατί όποιος δεν βάλει το χάραγμα, λέει η Γραφή, δεν θα μπορεί, να το διαβάσω και μάλιστα από μέσα, διαβάζω από το Ι' Γ' κεφάλαιο και το 16 εδάφιο: «Και έκαμνε πάντως τους μικρούς και τους μεγάλους και τους πλούσιους και τους φτωχούς και τους ελεύθερους και τους δούλους να λάβωσι το χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετόπων αυτών, και να μη δίνανται, μη δεν αγοράσει ή να πουλήσει ή μη ο έχων το χάραγμα ή το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματος». Αντιθέτως λοιπόν, αυτά που λέει στην Αποκάλυψη ο Λόγος του Θεού, την περίοδο της αρπαγής οι άνθρωποι θα είναι αγοράζοντες, πολλούντες, φυτεύοντες, οικοδομούντες. Άρα λοιπόν στο τρίτο κεφάλαιο και στο 10 εδάφιο ο Απόστολος Πέτρος μιλάει για μία ημέρα που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι για τον Κύριο 1000 χρόνια, που αρχίζει με την αρπαγή της Εκκλησίας, όπως λέει η Γραφή, ως κλέπτης ενικτή, καθήν ώρα δεν στοχάζεστε, όταν οι άνθρωποι θα είναι τρώγοντες, φυτεύοντες, οικοδομούντες, πίνοντες, αγοράζοντες και πολλούντες, και τελειώνει με την υπόσχεση του Θεού, όπου νέους ουρανούς και νέα γη προσμένομεν εν εις δικαιοσύνη κατοικεί. Αυτή λοιπόν, αγαπητέ
Γιώργο από την Αθήνα και αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, είναι η άποψή μας, η οποία έχει δημιουργηθεί μέσα από το Λόγο του Θεού, με μελέτη μέσα από το Λόγο του Θεού. Δεν να ισχυριζόμαστε με απόλυτη βεβαιότητα ότι έτσι θα γίνουν τα πράγματα, αντιθέτως ισχυριζόμαστε ότι η Αποκάλυψη αποκαλύπτεται και καθώς περνάνε τα χρόνια και πλησιάζουμε την ημέρα ή ο καιρός και πλησιάζουμε την ημέρα, θα καταλαβαίνουμε πολύ περισσότερα τα πράγματα. Μάλιστα η Γραφή λέει «οι συνετοί θα νοήσουνε», αλλά το κύριο χαρακτηριστικό θα είναι ότι ο Άγιος θα γίνεται πιο Άγιος, ο δίκαιος πιο δίκαιος, αλλά και ο άδικος πιο άδικος. Μέχρι την στιγμή που θα ακουστεί η σάλπικα και θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας, τα φαινόμενα θα είναι, όπως είπαμε, τρώγοντες, πίνοντες, αγοράζοντες, πουλούντες, οικοδομούντες και φυτεύοντες, νυμφεύοντες και νυμφευόμενοι, αλλά ταυτόχρονα, εν τες τεσχάτες ημέρες, λέγει η Γραφή, θέλουν συνελθεί καιροί κακοί, γιατί οι άνθρωποι θα έρθουν σε πλήρη απιστία και σε πλήρη αμαρτία. Και μάλιστα ο Αντίχριστος θα αποκαλυφθεί όταν η αμαρτία θα φτάσει στο πλήρες, και μία είναι η στιγμή που η αμαρτία θα φτάσει στο πλήρες, αμέσως μετά την αρπαγή της Εκκλησίας, γιατί δεν θα υπάρχει πια κανένας Άγιος, κανένας δίκαιος, καθώς ο Χριστός θα έχει παραλάβει όλους τους Αγίους και τους δικαίους μέσα στην Εκκλησία Του. Και από τότε, από τη στιγμή δηλαδή που θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος, αρχίζουν τα δεινά μέσα από την οργή του αρνίου. Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, επαναλαμβάνουμε ότι δεν διεκδικούμε την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών, αντιθέτως σαν μαθητές μαθητεύουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και πιστεύουμε ότι τα πράγματα έτσι γίνονται, και τις έσχατες ημέρες λοιπόν θα είναι καιροί κακοί, γιατί οι άνθρωποι θα φτάσουν σε πλήρη αμαρτία, αλλά ταυτόχρονα οι καιροί και οι κακοί θα εκδηλώνονται ως οι οδύνες της εγκυμονούσης. Και οι δύναμες της εγκυμονούσης έχουν τα εξής χαρακτηριστικά. Έρχονται πόνοι, στην αρχή μικροί και άραιοι, αλλά όσο προχωράει ο καιρός γίνονται πιο δυνατοί και πιο συχνοί. Πράγμα το οποίο βλέπουμε να συμβαίνει στις μέρες μας με τις διάφορες κρίσεις, αλλά και αδιέξοδα στα οποία η ανθρωπότητα μπαίνει, αδιέξοδα οικονομικά, κοινωνικά, περιβαντολογικά, πάσης φύσεως τα διέξοδα, και στα οποία φαίνεται καθαρά πια ότι δεν υπάρχουν λύσεις. Γι' αυτό και η προτροπή του Λόγου του Θεού είναι αγρυπνείτε, προσέχετε και προσεύχεστε για να εκφύγετε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να συμβώσει. Και μάλιστα ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, και θέλω να το διαβάσω, μας αναφέρει λέγοντας και τελειώνουμε: «Προσέχετε δε εις αυτούς, μήποτε βαρυνθώσει η καρδία σας από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών και επέλθει ευνίδιος εφημάς η ημέρα εκείνη». Άρα λοιπόν θα μπορούν οι άνθρωποι και να ζουν με κρεπάλι και με μέθη και με βιωτικές μέριμνες, άρα δεν είμαστε στην οργή του αρνίου, στην περίοδο της οργής του αρνίου, ώστε ζώντας έτσι, ως παγής θα επέλθει επί πάντα στους καθημένους, επί πρόσωπον πάσης της γης. Σαν παγίδα θα έρθει η αρπαγή της Εκκλησίας, που θα φύγει και θα αποκαλυφθεί αμέσως ο Αντίχριστος. Και θα μπουν οι άνθρωποι στην οργή του αρνίου του εσφαγμένου. Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντή καιρό, για να αξιωθείτε, να εκφύγετε, όχι να αντέξετε, να εκφύγετε πάντα ταύτα τα μέλλοντα αναγίνωση. Αυτή είναι η προτροπή του Κυρίου μας. Αγρυπνείτε δεόμενοι εν παντή καιρό, για να καταξιωθείτε να εκφύγετε πάντα ταύτα τα μέλλοντα αναγίνωση και να σταθείτε έμπρος του Υιού του ανθρώπου. Ευχαριστούμε το Θεό για σένα αγαπητέ Γιώργο και για το Λόγο του Θεού. Αυτές είναι οι απόψεις μας, βεβαίως μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού. Και αν κάποιος, λέει ο Λόγος του Θεού, φρονεί άλλος πως, και τούτο θέλει αποκαλύψει σε μας ο Θεός.
πλην εκείνον στο οποίον εφθάσαμεν, ας περιπατώμεν κατά αυτόν κανόνα και ας φρονόμεν το αυτό. Οποιασδήποτε διαφορετικές απόψεις, γνώμες, αντιρρήσεις, είμαστε έτοιμοι να τις διαβάσουμε και να τις συζητήσουμε και μάλιστα με πολύ χαρά, μη τυχόν και που είναι πάρα πολύ πιθανό, δεν είναι απίθανο, να έχουμε κάνει λάθη για να διορθώσουμε τις απόψεις μας, αλλά βεβαίως πάντοτε μόνο και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού. Εδώ τελειώσαμε. Ευχαριστούμε τον Θεό για όλα και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Σας ευχόμαστε ο Θεός να σας ευλογεί πάντοτε με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Αμήν.